στον τρίτο τελικό της ΟΠΑΠ Basket League. Κεραυνός Πετρολίνα ΑΕΚ. 2-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα της Λάρνακας. Πρώτη κατοχή για τον Κεραυνό. Στον Σνάιντερ, αυτός προσπαθεί να ελευθερωθεί από τον Ραζίτα. Καταφέρνει και σκοράρει. Τιμό του Ρόρι. Πάει στο fast break. Με τον Σιζόπουλο προσπαθεί να κλείσει. Βγάζει την άμυνα ο Σιζόπουλος, όμως έρχεται στο follow κάρφωμα ο Αντρέ Βίλιαμσον. 7-5 μπροστά ο Κεραυνός. Στον κάτω από τον καλάθι κλείνεται όμως από τον 5 για 3. Ο Ρόρι θα στοχίσει στο μισό του πρώτου δεκαλέπτου να σκοράρει με τον Ροζέλ που καταφέρνει. Γρήγορη επίθεση από τον Κεραυνό. Βίλιαμσον του καρφώνει στην εξαιρετική ασίστ του Μπράντον Ροζέλ. Δεύτερο κάρφωμα σήμερα. Σιζόπουλο αυτό στη weak side για να ράς. Ψάχνει για την έξτρα πάσα. Τελικά παίρνει πάνω του το σιούτ. Εύστοχος από τα 6-75. Πρώτο καλάθι τριών πόντων σήμερα για την ΑΕΚ. Κλείνει της του Κεραυνού. Ο Ντέιβις παίρνει την μπάλα. Ο Ντέιβις που δέχεται και την τάπα από τον Κίνγκ. Έρχεται όμως παίρνει το επιθετικό rebound στην προσπάθεια εκεί. Στη ζωντανή την σεζόν του. Στυλιανού, σιούτ τριών πόντων άστοχος. Το επιθετικό rebound ο Βίλιαμσον. Κάτω από το καλάθι ο Βίλιαμσον θα σκοράρει παρά την βοήθεια του Μανολόπουλου στο μαρκάρισμα από τον Ντέιβις. Επιδύσει στο Στεφάνι άστοχος. Έρχεται νέο επιθετικό rebound ο Ροζέλ αυτή τη φορά. Και παρά την, από τον Βίλιαμσον να πάρει περισσότερες προσπάθειες. Είναι κάτι που είχε πει και σε προηγούμενο time. Το και την κατοχή της μπάλας στα χέρια ερυθροκυτρίνων. Σιούτ τριών πόντων μέσα από τον Μπράντον Ροζέλ. Σνάιντερ πάει στο drive. Χρησιμοποιεί έξυπνα εκεί το χέρι του για να ελευθερωθεί. Ζητάει φάουλο ο Θεοχαρίδη. Ροζέλ. Ροζέλ πάει προς το καλάθι. Ελευθερώνεται. Δέχεται την τάπα από τον Ντέιβις. Ένα πολύ μακρινό σιούτ του Σιζόπουλου χωρίς τύχη. Ο Ντέρεκ Οκπέιντε. Πατάει καλά ο Βίλιαμσον και σκοράρει στο από το καλάθι στη weak side στον Ροζέλ για 3 μέσα από τον Μπράντον Ροζέλ. Πάει διαφορά στο συν 16 στην πρώτη περίοδο. Οκπέιντε με δύναμη καρφώνει με το αριστερό. 10 πόντους από λάθη ο Κεραυνός, σε αντίθεση νομίζω 2 ή 3 του Ισάρ. Σιούτ 3 πόντων από τον Ροζέλ σε διακόπτω το απολογούμε. Πολύ σημαντικό καλάθι στο συν 20. Ο Ροζέλ το πανηγυρίζει, το βλέπετε εκεί πώς. Η κορυφαία ομάδα στις γυναίκες. Σιούτ 3 πόντων από τον Γιαναρά, εύστοχο. Λάρνακα στο 5-0 σερί, Μαντοβάνι έδωσε ωραία πάσα στον Οκπέιντε. Τον κλείνει ο Κίνγκ, ο Κίνγκ όμως τον κλείνει αντικανονικά με φάουλ. Καλάθι και φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ. Στην προσπάθεια rebound από τους ψηλούς ΑΕΚ, ο Σάιμον ξανά από τη γωνία. Αυτή τη φορά σκοράρει για 3 και παίρνει και το φάουλ. Για 3 ο Θεοχαρίδης, εύστοχος ο αρχηγός. Γιαναράς για 3. Σκοράρει ο Γιάννης Γιαναράς. Ο ρολόι πάνω από το καλάθι, ο Ροζέλ, να δούμε αν θα πάρει πάνω του τη φάση. Ναι, δοκιμάζει το σιούτ από μακριά, μέσα από τον Μπράντον Ροζέλ, που πανηγυρίζει εδώ, το βλέπετε. Και 11 στα 30 δίποντα. Εδώ ένα καλάθι από τον Μανολόπουλο, είναι το... Πάντως έχουμε μόλις ένα καλάθι στην... Δεν είναι εύκολος από μακριά, μόλις 4 πόντους. Ίσως να θέλει να το αλλάξει και αυτό. Ο Μανολόπουλος, ο Ζόπλος και ο Ντέιβις και ο Ιάκος έχουν μείνει σε ρηχά νερά. Ναι. Και η ψυχολογία είναι αυτό που λέμε και πριν, θα μετρήσει πολύ. Ο Ραζής που πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι μέσα σε τράφικ. Των παιχτών των δύο ομάδων, από τις πάγκουσες βέβαια, το τρίποντο του Μανολόπουλου εδώ. Ένα μακριά από το double-double. Παντελή για 3, από μακριά η προσπάθειά του, μέσα από τον Ιάκωβο Παντελή. Rebound, ενώ Οκπέιντε δεν το είπαμε προηγουμένως, έκανε το double-double. Με τους 16 πόντους και τα 10 rebound. Άρα, να εδώ Σάιμον Μιχαήλ που περνάει το κέντρο και σταματάει, δεν θα εκδηλώσει επίθεση δείχνοντας το fair play. Και έτσι θα έχουμε το τελικό σκορ στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος των ΟΠΑΠ Basket League. Κεραυνός 87, Πετρολίνα 67, νίκη για τον Κεραυνό που μειώνει σε 2-1 την σειρά.